βαρέθηκε η ψυχή μου, τη βαρέθηκε. Πόσο αδίκα για χαρίνια μου φέρθηκε. Και περάσαμε εν τέλεια. Wonderful. Hello. Ανδρέας Θεοχάρους, πρόεδρος του κόμματος Ελευθεροί Πολίτες. Φίλε μου, αν χρωστώ κάποια λεφτά, δεν μπορώ να περάσω τώρα να πληρώσω. Θα περάσω όμως αύριο πρωί-πρωί να σας ξοφλήσω. Κύριε Παύλη, έχουμε να ακούσει τα καλύτερα λόγια για σας. Ναι. Προχώρα στην περίληψη, νοούμε. Εξ όσο γνωρίζουμε, είστε ένας ευυπόλυπτος νομοταγής και αμεμπτήτικης πολίτης, έτσι δεν είναι? Είμαι ο ιερήμος, είμαι, ναι. Παίρνω για σας ρωτήσω αν αποδέχεστε να είσαστε υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα μας στις επόμενες βουλευτικές. Υποψήφιον βουλευτή, μα εγώ, κοιτάξτε, έχω λίγο χρόνο και νομίζω πως μπορώ να τα απεξέλθω. Αν επιτρέπετε μου, για πόσα λεφτά μιλούμε? Κύριε Παύλη, δεν δίνουμε χρήματα. Υποψήφιοι θα είναι όσοι εθελοντικά θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα μας σε αυτόν τον κακορίζικο τόπο. Έλε ωραία κουμπάρε, μα νομίζω είμαι τίποτε που το ραδιομαραθώνιο όχι σαν προσκοπείο. Έπτιαμε να καθυστερήνουμε για δουλειά μου την τέχνη. Έλος. Αν το σκεφτώ. Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει αλήτη. Θα μου βάλει φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Ελληνικέ, Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Είμαι ο Παυλίσσας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπός σας. Σας παρακαλώ, στις επεκείμενες βουλευτικές εκλογές, δώστε μου ψήφων εμπιστοσύνης, γιατί εγώ θα είμαι εκεί, θα βοηθήσω, θα προτάξω σειρά βοηθείας. Ό,τι κάνετε πλέον δεν θα είναι λάθος, γιατί εγώ θα είμαι εκεί να σας το συγχωρώ. Θα κύψω τον Αυγένα και τη Σποντιλίκη Σύλλη και θα σας συγχωρέσω όλα τα προβλήματα. Θα συμπάσχω και εγώ στα προβλήματα τα δικά σας, ελληνικέ και κυπριακέ λαέ. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με, γιατί πλέον η ζωή σας θα αποκτήσει νόημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη. Σας παρακαλώ, ευχαριστώ. Παυλή, υποψήφιος βουλευτή. Παυλή, έλα. Έλε, ως κορίες μου, έλα και έλα, μ' ανεβαρύθηκες. Αφού θεωρείς ότι κάνω δεύτερη σκέψη, να κατεβώ βουλευτή. Παυλή, βουλευτή μου, έλα στο κρεβάτι. Άμα ενώθεις ότι συνέχεια το μυαλό μου έχω τόσο σεξ. Ναι, όλα είναι σεξ. Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει αλήτη. Θα μου βάλει το δικά, γι' αυτό κάτι. Παπάκι, θέλω 20 ευρώ να πάω σινεμά με την Αθηνούλα να δούμε το Kung Fu Panda το 3. Ας συνεννημίσω, ένα σε κάμω δυο πάντα μισά να χορεύκω τσάρλεσο. Καμπανόγαρε, δώμε μου 5 ευρώ και πάλι να το κατεβάζω στο τάπλετ να το δείτε δαμέσω με τη φτιορούλα την Αθηνούλα. Μαγιά μου ρε κουμπάρε, δηλαδή ώρες και ώρες για μου είναι εντύπωση ότι δεν με καταλαβαίνεις καθόλου, α. Εν και ταινία που να πάω, ένα πάω κάμω Kung Fu Fancy με την Αθηνούλα. Καλά ρε, κι όποτε θέλεις εσύ να κάνεις Kung Fu Fancy, πρέπει να πληρώνω 20 ευρώ, cash, α. Πιένετε δαμή απέναντι στον κήπον, όντε μούχτη. Να κάνετε φαγιώστα, πάτε στη σαμπέλα, όμορφη κοπέλα, υπάρχει το κατρακύλι. Άκου να δεις, κύριε Παυλή. Είμαι γιος σου και δικαιούμαι χαρνιλίκι. Αυτό είναι μέσα στις οικογενειακές σου και την γονική σου υποχρεώσεις. Ας συνδέω να σε κάνω δυο μισού σας. Όσο να ακούμε να μπουλαλούν οι δύσεις. Όχι μόνο από τα σκουπίδια, αλλά και από τα φύκια έπαιρνε μίζες ο πρώην δήμαρχος Πάφους Σάββας Βέργας. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι ατράνταχτες αποδείξεις που κατατέθηκαν στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου. Ωρε, κατάσταση να. Μιλούμε ούλη πολιτική, παπά. Εφάνε σπάσανε κρεπάρα μου τα λεφτά. Έκαμε τα παλούνια νου σνιχά, ρε κουμπάρε. Γυρίκα ούλη εκατομμυριούχοι. Εκατομμυριούχοι, α. Μα και βουλευτές. Ούλη. Για να πω δουλεύκαν αφού δεν δουλεύκουν. Όχι ο ένας να είναι στην τηλεόραση να μιλά, ο άλλος με στους γάμους θα μνημόνιζει να ούλη τους. Θέλει να πει ρε Παύλο Πόη, είναι τα κριτήρια και είναι τα προδιαγραφές πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει πολιτικός. Ο μικρός σέμπρο και να σου πω. Τον καμπανόγαρο. Έχει και τα πλευρά μας. Λέω, ναι. Να ρε, να, λαμόιο.
Άκου να δεις, κύριε Παύλο, για να γίνεις εσύ ένας κρούς αχαμέ, πρέπει να είσαι λαμόγιο, πρέπει να είσαι λέχη, πρέπει να είσαι ποτούντο μιγαδόρο και πρέπει να είσαι και κομματόσκυλο. Έχω τα τούτα όλα. Άρα 100% επιτυχία. Θέλω να γίνω εφοπλιστής, μεγάλος καπιταλιστής, με δόλαρς να χορτάσω. Να κολυμπάω με στα λεφτά, να μην ξυπνώ απ' τις 7, ποτέ να μην γεράσω. Κι όλοι να μου λένε, περάστε κύριε, με καλό καρδιά, με καρδιά. Γεια σας. Παυλή ομιλία, αριθμός αυτό ήταν στο 860-45-17. Είμαι εγώ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο για τη θέση του βουλευτή. Κάτσετε, κύριε Παυλή. Ανδρέας Θεροχαρούς, πρόεδρος του κομμάτος Ελευθεροί Πολίτες. Κοιτάξτε, κύριε Παυλή, τώρα που σας βλέπω πραγματικά, έχετε τον DNA ενός πετυχημένου πολιτικού. Καλά έκαμετε, ζήστερε. Πιστεύω κι εγώ μέχρι μου ότι κατά βάθος, ναι, έχω το αυτόν τον DNA και θεωρώ ότι, ναι, παιδί μου, χωρίς να είμαι φιλόδοξος και πλεονέκτης, ότι πληρώ αυτές τις προδιαγραφές. Ωραία. Πέστε μου, ενδιαφέρεστε για τα κοινά, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Το όνομα του Θεού, η ζωή μου όλη, εντάξει, είναι στα πεζοδρόμια, έχω συχνή επαφή με τον κόσμο, ειδικότερα με την γενέκη. Καταλαβαίνω, κύριε Παυλή μου. Έτσι να πούμε τώρα και λίγα τύπικα πράγματα. Τι ακαδημαϊκά προσόντα έχετε? Έχω τελειώσει την τρίτη γυμνασίου, ήμουν τενόρο στη χοροδία του σχολείου και αυτήν την περίοδο είμαι δεξής σαλτής στην εκκλησία της ενορίας μας. Ο Τσαμέ Λύκειον είναι πηγαίτε μου? Όχι, δεν έχω βγάλει μεταπτυχιακό, δυστυχώς. Και δεν μας πειράζει καθόλου. Τι επαγγελέστε, κύριε Παυλή μου? Είμαι αυτοδίδακτος ιδιοκτήτης βιομηχανίας Φραπέ. Πολύ καλά. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παυλή μου, και τελειώνουμε. Η ιδεολογία του κόμματος μας στο Κυπριακό είναι να σώσουμε την Κύπρο από μια κακή λύση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτήν τη γραμμή μας? Κοιτάξτε, φυσικά συμφωνώ με αυτήν τη γραμμή του κόμματος. Όμως, να θέλω σας παρακαλώ, αν γίνεται, να πηδήσουμε, ρε κουμπάρε, τα βουλευτηλίκια και τα ποτούτα και να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, στα δημαρχιακά. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερο στα δημαρχιακά, διότι επένδυα από μικρόν μονόπολη. Κοιτάξτε, κύριε Παυλή μου, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, όμως τα δημαρχιακά δεν είναι για τώρα. Τώρα έχουμε βουλευτικές. Αν σε περίπτωση αποτύχετε ή σαν βουλευτής, θα σας βοηθήσουμε να μεταπηδήσετε στα δημαρχιακά όμως. Δυστυχώς, κύριε Παυλή μου, σε αυτόν το στάδιο δεν γίνεται, γιατί πάμε για βουλευτικές. Σε περίπτωση όμως που δεν εκλεγείτε ως βουλευτής, θα σας πρόξουμε για δημάρχος. Α, καλώς είναι, αυτή είναι η κυρία Νίκη Ιωάννου, συνυποψήφια σας. Ω, κυρία Ιωάννου, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε γνωρίζω. Χαίρομαι πολύ, κύριε Παυλή, καλώς ορίσατε στο κόμμα μας και να θυμάστε, σωστοί πολίτες, ελεύθεροι πολίτες. Αυτό είναι και το μότο μας, κύριε Παυλή, ωραία. Ελάτε, υπογράψτε εδώ, παρακαλώ. Και μιαν εδώ. Ωραία. Κύριε Παυλή, από αυτήν τη στιγμή είσαστε επίσημα υποψήφιος βουλευτής του κόμματος μας. Χαίρομαι, το ήδη νιώθω μέχρι μου διαφορετικά. Και να ξέρετε ότι από τώρα και στο εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής μας εκστρατείας, θα σας δοθώ ολοκληρωτικά. Θα προσπαθήσω, θα δουλέψω με πάθος και θα δώσουμε μαζί όλες τις μάχες στήθος με στήθος για να έλθει μια στιτή, φρυγηλή... Ναι, σε αυτήν την στιτή και ολοκληρωτική προσέγγιση που θα έχουμε για το Κυπριακό. Αυτόν ήθελα να πω. Ωραία, τώρα να βγάλουμε και μια αναμνήστη φωτογραφία. Πάντως, Παυλή μου, να ξέρεις ότι χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε παρέα σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, κυρία Ιωάννου, επειδή τα προσόντα σας, μπορώ να πω ότι βγάλουν μάτι, θα περάσουμε τέλεια στην προεκλογική. Βέβαια, αφού έχω προσόντα να μην το βγάλουν το μάτι. Θέλετε τώρα στον προεκλογικό μας αγώνα στα χωριά από τίποτα, μπορώ να σας παίρνω εγώ με δικό μου αυτοκίνητο και στα break μπορούμε να αλληλοδείχνουμε τα προσόντα μας. Καλό! Πάνω σε αυτό να σας βγάλουμε ακόμη μια μυστική φωτογραφία, παρακαλώ, λίγο πιο μπράβο, εκεί. Όλα τα γάντια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει.